Θέλεις, θα ξεκινήσω εγώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την καθημερινή... Λοιπόν, πρώτο θέμα της καθημερινής, βασικό θέμα της εφημερίδας, SOS για νοσοκομεία, γυροκομεία. Από τις αρχές Αυγούστου, 70 κρούσματα σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Νέα συρροή σε, σε οίκο ευγυρίας. Περιοριστικά μέτρα σε μήκονο και χαλκιδική. Δηλώσει αλληλεγγύη και προτροπέ για διάλογο. Στη Σύνοδο Κορυφή Μητσοτάκη, συζήτηση μόνο για θαλάσσιες ζώνες. Και τα νέα έχουν επιλέξει τον κορονοϊό για πρώτο θέμα. Κορονοϊός, παράταση, ανάσα στα χρέη της πανδημίας. Η ρύθμιση και τις 12 ή 24 δόσεις. Νέα βόμβα με οίκο ευγυρίας. Ο ιός χτύπησε 22 άτομα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το λέγαμε και νωρίτερα με τη σύνδεση που είχαμε και εμείς με στη Θεσσαλονίκη, στη ναι. πρωτεύουσα. Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών διπρόσωπη Ευρώπη, δίγλωση, κυβέρνηση. Για το θέμα των ελληνοτουρκικών αυτό, Αλεξία, με συνοπτικές διαδικασίες η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Λευκορωσία. Απειλεί με βαριές κυρώσεις τους υπεύθυνου. Το... για το καταγγελόμενο όριο καταστολής και εκλογικής νοθείας. Το δικό της παιχνίδι σύος, συνεχίζει η Μέρκελ με τον προστάτη του Λουκασέγκο τον Πούτιν, αποφεύγοντα να απαιτήσει άμεση διενέργεια. Πάμε και στον Ιωτικό. Στα λόγια έμειναν οι αναφορέ των εταίρων για τη στάση τουρ... τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέε απειλέ Ερντογάν εναντίον Ελλάδα, Κύπρου, Γαλλία και Αιγύπτου. Οικονομική είδηση προτάσει η εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο. Εκτιματολόγιο δηλώσει πριν από τα πρόστιμα. Πώ εξελίσσονται οι αναρτήσει σε όλη την Ελλάδα. Την ισχύ για την Αθήνα. Και έχει την συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργό στο CNN και νωρίτερα την δήλωσή του στην τηλεδιάσκεψη. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά για Λευκορωσία και Τουρκία. Αναφέρεται στι αποφάσει του Συμβουλίου για την Λευκορωσία. Δημοκρατία. Χιδέοι σύμμαχοι. Μήνυμα στήριξη στον Ερντογάν. Έστειλε το Συμβούλιο Κορυφή. Σκληρέ κυρώσει εναντίον τη Λευκορωσία, αλλά κανένα μέτρο πίεση κατά τη Τουρκία, που εισέβαλε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η προκλητική στάση Φράου Μέρκελ πιέζει για άμεση έναρξη διαλόγου, παραβλέποντα τα έσχη του Σουλτάνου. Λοιπόν, η εφημερίδα Εστία. Ιγκόγνητο ο Μακρόν στην Ελλάδα. Νέε διαπραγματεύσει για τι φρεγάτε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε εδώ τι θα γίνει με τι φρεγάτε, Έτσι, διότι ακόμα είναι ένα θέμα που δεν έχει κλείσει. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μέρκελ επιβεβαιώνει Ελσίνκη 2, ναι στο διάλογο Ελλάδα-Τουρκία, εφόλη τη ύλη. Και εδώ νομίζω είναι η φράση κλειδί, διότι όπω ξέρουμε, η Ελλάδα δεν θέλει εφόλες ύλε διάλογο. Μόνο θαλοκρηπίδε. Μόνο θαλάσσιε ζώνε. Αναζωοποιρώνεται το γαλλικό ενδιαφέρον για τη ρήτρα αμυντική συνδρομή. Αναφέρεται λοιπόν στι διαπραγματεύσει που κάνουμε Ήρθε με την η Γαλλία. Είναι η κόμμα του Μακρόνου στην Αθηνά. Λέει ότι θα έρθει. Α, θα έρθει. Σίγουρα όμω είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Άμυνα με την Γαλλίδα ε, Υπουργό Άμυνα. Γίνονται διαβουλεύσει, γίνονται διαπραγματεύσει. Στην αρχή είχε παγώσει το θέμα, Φαίνεται όμως τώρα, είναι τέτοια η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, που φαίνεται ότι ίσως να είμαστε πιο κοντά από ό,τι ναι, ναι, Ωραία. Λοιπόν, οι Αυγή δεν δίνουν ούτε μάσκες στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Δόγμα προσωπικής ευθύνης και για τα σχολεία. Επικίνδυνοι παραλογισμοί από την κυβέρνηση. Η εφημερία Δαρίζα Σπάστης, συνένοχη στο έγκλημα, σε βάρο τη υγεία του λαού, κυβέρνηση επιχειρηματική όμιλη, ΚΚΕ τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για να δικαιολογήσει την επικίνδυνη διαχείριση της πανδημίας εκθέτουν την πολιτική της που έχει ως κριτήριο την εξυπηρέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και όχι την προστασία της δημόσιας υγείας, επισημαίνει στην, στο πρωτοσέλιδό του η εφημερίδα Ριζο Πάστης. Πάμε και στην κόντρα. Το σύνδρομο Σαμαρά βραχικυκλώνει την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος βαδίζει χωρίς στρατηγική στα εθνικά θέματα γιατί φοβάται τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Την ώρα που ο Ερντογάν εξαγγέλει νέες επιθετικές κινήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Η εφημερίδα Ποντίκη, τα κάναμε μαντάρα, τραγικές παραλήψεις δημιουργούν αβεβαιότητα για τους επόμενους μήνες. Σοβαρά λάθη και αλαλούμ από την κυβέρνηση που οδήγησαν στην έξαρση τη COVID-19 χωρίς τη συνεργασία της κοινωνίας θα βουτήξουμε όλοι μαζί στο βάλτο της πανδημίας και δες λίγο και το σκίτσο. Λέει ο ένας, τελειώνουν οι διακοπές σου και απαντάει ναι, αλλά ευτυχώ μετά έχω και 14 ημέρες καραντίνα. Μάλιστα, ωραία. Οπότε θεωρείται κατά την καραντίνα τη θεωρεί διακοπές. Α, πάμε και στην Εσπρέσο. Δράμα στο δράμα του Αγγελίδη όλα όσα συμβαίνουν μετά το τελευταίο χειρουργείο του παρουσιαστή. Εφημερίδα στα Press, οι Τούρκοι βρήκαν φυσικό αέριο. Ο περήφανο Ερντογάν θα ανακοινώσει αύριο την ανακάλυψη του κοιτάσματο στη Μαύρη Θάλασσα. Ναυτεμπορική. Στην μονάδα εντατικής θεραπεία και ο τουρισμό πέφτουν ένα-ένα τα κάστρα, μέτρα και σε μήκονο χαλκιδική, σε καραντίνα η χώρα και από Φιλανδία-Νορβηγία. Το θέμα αυτό θα ρωτήσουμε όπω είχαμε πει και τον ε, αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, που θα έχουμε σε λίγο. Βεβαίω. Είναι ένα θέμα που απασχολεί. Και εφημερίδα κλείνουμε με τη Θεσσαλονίκη, με την εφημερίδα τύπο Θεσσαλονίκη. Επιτάπητο στα θέματα τη πόλη, στο φόρουμ τη ΕΔΕΘ, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκη, τηλεδιάσκεψη με όλου του φορεί, οι 7 κεντρικοί άξονε του σχεδίου ανάκαμψη με τη Θεσσαλονίκη και έκλεισαν τη Χαλκιδική. Νέο χτύπημα σε Θεσσαλονίκη, σχέδιο πόρου για τη Χαλκιδική. Σε απόγνωση οι επαγγελματίε. Αυτά λοιπόν, Αλεξία, και από τι εφημερίδε μα. Και να, να πάμε τώρα στον. να δάμω στιγνάτρα. και να σε ρωτήσω πώ βλέπει λοιπόν εσύ την κατάσταση με τα την... ελληνοτουρκικά. Με